Παρίσι. Λοιπόν, τώρα θα σου πω κάτι, δεν το έχω πει σε κανέναν. Γιατί συνάντησα και κάποιον που ενώ θέλησαν πολύ να το συναντήσουν, έτσι μου έκανε τη χαρά και την τιμή να με δεχτεί. Να το πάρω σαν κομπλιμέντο. Δεν λέω για σένα, δεν λέω για σένα. Όχι ότι δεν έχω δει να παίζει μπάλα και δεν μ' αρέσει, αλλά συνάντησα στη Βαρκελόνη τον μικρότερο σε ηλικία Έλληνα που έχει συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα και που θεωρείται το μεγαλύτερο αστέρι για τα επόμενα χρόνια. Και αρχηγός στη μικρή ομάδα της Μπαρτσελόνα. Κυρίες και κύριοι, βρίσκομαι στο Camp Nou, το γνωστό γήπεδο της Μπαρτσελόνα. Είχα ραντεβού με έναν άνθρωπο που νομίζω ότι θα μας κάνει πάρα πολύ περήφανος όλους τους Έλληνες. Γεια σου, Γιώργο. Yeah. Ο Γιώργος, πρέπει να σας πω ότι είναι ο μικρότερος παίκτης που έκανε ποτέ συμβόλαιο η Μπαρτσελόνα. Τον φώναξε όταν ήταν 10,5. Τώρα πόσο χρόνο είσαι, Γιώργο? 13. Ο μικρότερος παίκτης που είχε κάνει συμβόλαιο και είχε φωνάξει η Μπαρτσελόνα πριν από τον Γιώργο ήταν ο Ινιέστα, ο γνωστός Ινιέστα, που τον φώναξε 12 χρονών. Φανταστείτε λοιπόν τι περιμένουμε από τον Γιώργο. Το όνομά του είναι Γιώργος Σπανουδάκης, αλλά επειδή δεν πιστεύω κανένας Ισπανός να μπορέσει να πει Σπανουδάκης, αποκλείεται δηλαδή. Τον φωνάζουν, μου είπε ο μπαμπάς του, Τζόρτζιο. Ναι. Τζόρτζιο. Εσύ πού πιστεύεις ότι είσαι καλός? Στο κέντρο. Δηλαδή, τι νούμερο φοράς? Άμα παίζω κέντρο αριστερά, έχω το 10. Του Μέση. Mm. Σου δίνω το 10. Είναι να παίζεις στην Μπαρτσελόνα και να σου έχουν κάνει τέτοιο συμβόλαιο? Πολύ καλά, αλλά είμαι ακόμα πολύ μικρός, έχω πολλή δουλειά ακόμα. Είσαι ο μοναδικός Έλληνας που έχει πάρει Μπαρτσελόνα, έτσι δεν είναι? Ναι. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Ωραία. Έχει έρθει ποτέ ο Μέση, κάποιος άλλος να σε δει, να σου πει? Ναι, ο Ινιέστα, τον ξέρω. Ο Ινιέστα. Τον ξέρω. Έχει δει ποτέ να παίζεις? Mm. Πώς έχεις πάρει καμιά συμβουλή, μήπως σας λένε κάτι, προσέξτε εκείνο, κάντε το ένα, κάντε το άλλο? Λένε να είμαστε καλοί άνθρωποι και καλός χαρακτήρας. Να είστε καλοί άνθρωποι. Μετά το ταλέντο. Είναι αλήθεια ότι αν δεν είσαι καλός μαθητής στο σχολείο, δεν προχωράς και παρακάτω και στο ποδόσφαιρο? Ναι. Μπορεί να γράψεις ένα κακό τεστ και να μην κάνεις προπόνηση αυτή τη μέρα ή να μην πας σε ένα τουρνουά. Σαν τιμωρία? Σαν τιμωρία. Αν δεν γράψεις καλό τεστ, δεν πας στο τουρνά? Όχι. Και φεύγουν και μερικά παιδιά γιατί δεν έχουν καλό χαρακτήρα ή δεν είναι καλή στο σχολείο. Μην τα ξεχάσετε ελληνικά. Δεν τα ξεχνώ. Δεν τα ξεχνάς, σε παρακαλώ, γιατί γυναίκα από την Ελλάδα θα βρούμε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Έτσι είναι. Αυτό είναι. Πιστεύεις ότι η Μπαρτσελόνα είναι λίγο καλύτερη από τον Ηρακλή ή ο Ηρακλής μπορεί, ας πούμε, να... Ισοπαλία μπορεί. Ισοπαλία. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, γιατί η αλήθεια είναι πάνω απ' όλα. Και η αλήθεια φαίνεται. Αργεί, αλλά διαγράφεται.